με κάποιους άλλους φίλους του και συντοπίτες και συναδέλφους το επιμελητήριο, κάνοντας μια προσπάθεια τότε με τη συμμετοχή μου ως υποψήφιος για το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Ό,τι συμφωνήσαμε έγινε και τον ευχαρίστησα. Η εκλογή ήταν σε πολύ καλή θέση. Έχω πλέον και τον πόστο του υπευθύνου έρευνας και ανάπτυξης. Ήταν μια εμπειρία. Εμπειρία γιατί το να γνωρίζεις ανθρώπους λιγομίλητους, ειλικρινείς και ευθύς δεν είναι σύνηθες. Δεύτερον, εμπειρία γιατί είδα έναν άνθρωπο που το μόνο που μου ζήτησε μου λέει: εμείς είμαστε από ένα μικρό τόπο. Θέλουμε να έχουμε επικοινωνία με τα κέντρα των Αθηνών που λέμε, γιατί εμένα με ενδιαφέρει η περιοχή μου, δεν με ενδιαφέρει απλά η προσωπική γνωριμία. Δεν θέλουμε να χαθείς από εδώ. Βέβαια είμαι και εγώ ευθύς και ειλικρινής και του είπα θα γίνει, θα είμαστε παρόντες όποτε χρειάζεται. Στη γιορτή μου λοιπόν, έτσι μου έκανε ένα δώρο, πήρε τηλέφωνο να μου ευχηθεί και μου ζήτησε να είμαι παρόν απόψε εδώ. Στις 7 Ιανουαρίου μου το ζήτησε. Ευχάριστο θέμα για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί ένας πολίτης δεν χρειάζεται να είναι από το Δήμο Παιωνίας για να ενδιαφέρεται για το τι γίνεται στα μικρά σημεία της πατρίδας. Πρέπει να μετέχει στην κοινωνική πολιτική ζωή του τόπου και πρέπει να ενδιαφέρεται. Υπάρχουν εθνικά θέματα τα οποία εμείς τα παρακολουθήσαμε είτε μετέχοντας σε συγκεντρώσεις στο Σύνταγμα είτε την τηλεόραση. Εσείς κλείσατε μέχρι και τα σύνορα εδώ. Υπάρχουν θέματα τα οποία έχουν χτυπήσει το φρόνημα. Αυτό εμάς μας επηρεάζει και δεν το αντιλαμβανόμαστε με τον ίδιο τρόπο με εσάς. Μία καταγωγή μου είναι κεφαλονίτικη, από τον πατέρα είναι η καταγωγή μου και η μητέρα μου είναι μικρασιάτσα. Άρα οι χαμένες πατρίδες έχουν μια ιδιαίτερη αξία για όλους. Έτσι λοιπόν ήταν μια πολύ καλή αφορμή για να επισκεφτώ ξανά το Πολύκαστρο και το Δήμο Παιωνίας. Ο Δήμος αυτός, η περιοχή αυτή, ο νομός αυτός χτυπιέται οικονομικά καιρό. Έχουμε μια οικονομική κρίση την τελευταία δεκαετία, αλλά δεν υπάρχει καμία προστασία στα σύνορα την τελευταία 20ετία. Υπάρχουν καπνολοστάσια τα οποία κλείνουν γιατί γίνουν, λέει, κάποτε επενδύσεις στα Σκόπια, απλά για να κόβονται κορδέλες. Υπάρχουν επιχειρηματίες, επαγγελματίες, μικρομεσαίοι, οι οποίοι αυτοί είναι η ραχοκαλιά της οικονομίας, οι οποίοι πλέον ζουν σε μια νεκρή πολιτεία, γιατί υπάρχουν φθηνότεροι, λιγότεροι φόροι, υπάρχει πιο φθηνή βενζίνη, πιο φθηνά τσιγάρα στα 10, 15, 20 λεπτά από εδώ. Άρα δεν υπάρχει προστασία. Έπρεπε εμείς που είμαστε στην Αττική, τα άκρα μας να είναι προστατευμένα. Έπρεπε να υπάρχει μια ζώνη προστασίας για να ενισχύει τους τόπους. Να λες το ΦΠΑ στις συνοριακές περιοχές θα είναι μικρότερο, η φορολογία μικρότερη, τα κίνητρα περισσότερα. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει από τη μία μια ζώνη προστασίας, από την άλλη να υπάρχουν ενισχύσεις και κίνητρα. Και ανάπτυξη δεξιοτήτων. Εκεί ήταν και η σημαντική αναφορά για το θέμα της πιστοποίησης προσόντων. Αυτά λοιπόν τα ζητήματα έρχεται ο Κλισθένης πλέον με την απλή αναλογική και πρέπει να αναδείξει διοικήσεις δήμων που να έχουν μια ισχυρή παρεμβατικότητα. Ισχυρή παρεμβατικότητα στην πολιτεία. Εδώ λοιπόν κολλάνε τα επιμελητήρια. Τα επιμελητήρια τα οποία είναι ο ταγός επιχειρηματικότητας, είναι ο εκπρόσωπος των επιχειρήσεων, ο πραγματικός εκπρόσωπος, ο σύμβουλος της πολιτείας. Και πάντα είχα την άποψη, γιατί έχω κάνει πέρασμα από την αυτοδιοίκηση από το 2002 έως το 2010 και στράφηκα προς τα επιμελητήρια συνειδητά, μένοντας μακριά από όλα τα υπόλοιπα. Πάντα είχα την άποψη ότι οι επαγγελματίες, οι επιχειρηματίες πρέπει να εμπλέκονται με τα κοινά. Δεν νοείται απλά να κάνουμε κριτική και να λένε φταίνε αυτοί που δεν ξέρουν να διοικούν, δεν λειτουργεί το δημόσιο, δεν μας εξυπηρετούν, μα αυτό εγώ θα το έκανα έτσι, μπες και κάτω. Βάλε την πρακτική σου γνώση, βάλε την ικανότητα και να μετέχεις. Γι' αυτό λοιπόν είχα την άποψη ότι πρέπει οι επαγγελματίες να εμπλέκονται με τα κοινά. Ακόμα και το σύνθημα του συνδυασμού μας στις εκλογές του Επιμελητηρίου Πειραιά ήταν ισχυρή αγορά, ισχυρή κοινωνία.
Και ο Παύλος Τονικίδης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κιλκής, υποψήφιος δήμαρχος λοιπόν στα Κιλκής, και ο αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου του Κιλκής είναι ο Κώστας Ιωνίδης και είναι υποψήφιος δήμαρχος. Και να ευχόμαστε να είναι και ο δήμαρχος, ο οποίος θα μπορεί πραγματικά να ενώσει τη γνώση που έρχεται από το επάγγελμά του, την πίστη του στην περιοχή που αγαπάει και θέλει να προσφέρει, και να κινήσει τα νήματα που πρέπει για να πάρει ανάπτυξη και μπρος η αγορά. Μόνο αν υπάρχει αγορά και ανάπτυξη, ασχολούνται κάποιοι με τους τόπους. Τα δέντρα είναι ξερά, το θέμα είναι να μην είναι ξερή και η κοινωνία. Γι' αυτό και αξιοποιήστε και το έργο το οποίο έχει γίνει μέχρι τώρα στο επιμελητήριο και τη διάθεση του Κώστα του Σιωνίδη, αλλά πάνω απ' όλα εγώ εμπιστεύομαι, και γι' αυτό είμαι εδώ σήμερα, το χαρακτήρα του. Όσο λιγότερα λόγια, τόσο καλύτερα. Μακριά από πολιτικάντιδες, κοντά σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν για να περπατάνε με το κεφάλι ψηλά. Ως ένας απλός πατριώτης. Κώστα Σιωνίδη, καλή επιτυχία.